Πλέον γιατί αποφασίσαμε να βάλουμε ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται. Είμαστε συμμέτοχοι σε πολλά άρθρα του νομοσχεδίου, αλλά πρέπει να ακουμπήσουμε πλέον την ουσία. Έχουμε προτείνει στον Υπουργό να είμαστε σύμμαχοι σε αυτό το κομμάτι, το τέρμα, το αίμα στην άσφαλτο, και θέλουμε να μας ακούσει πλέον, να μας ακούσει σοβαρά από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Θέλουμε να καταλάβει ο Υπουργός ότι πλέον ο κίνδυνος που τραβάμε όλη μέρα μαζί με τους υποψήφιους οδηγούς, ότι εκτελούμε ένα μεγάλο κοινωνικό έργο και δεν είναι πλέον κάτι το οποίο πρέπει να παίζεται. Η οδική ασφάλεια, παιδιά, έχει γίνει ένα κομμάτι, είναι σαν ένα φόρεμα που το φοράμε είτε πρωί είτε βράδυ. Τέρμα πλέον τα αστεία. Πρέπει να μπουν σωστές βάσεις, σημαντικές βάσεις, και να συνυπάρξουν όλοι μαζί κοινωνικοί φορείς για να λύσουμε το πρόβλημα. Φτάνει πια. Τα αιτήματά σας. Τα αιτήματά μας είναι πλέον ότι ζητάμε, δεν παραχωρούμε το εκπαιδευτικό όχημα, γιατί ζητάει να γίνει παραχώρηση του εκπαιδευτικού οχήματος. Δεν παραχωρούμε περιουσία. Δεν θέλουμε σε παραγωγή εκπαιδευτών μόνο και μόνο για να λύσουν βιοποριστικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα καθαρά θέμα κουλτούρας, θέμα εκπαίδευσης. Θέλουμε εκπαιδευτές ενημερωμένους, αναβαθμισμένους, γιατί είμαστε ένα κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο πρέπει να ξεκινά από τα σχολεία και να ολοκληρώνεται σε εμάς. Θέλουμε να είμαστε μέρος της εκπαίδευσης. Αυτό και τίποτα άλλο.